εκ μέρους όλης της παρέας της ομάδας Αλής και Φίλης σας καλωσορίζω σε αυτό το μαθηματικό πανηγύρι, την τελευταία πανηγυρική εκδήλωση της ομάδας Αλής και Φίλης για τη φετινή σχολική χρονιά. Καλωσορίζω ιδιαίτερα τα παιδιά που δούλεψαν σε λέσχες ανάγνωσης και που θα μας παρουσιάσουν σε λίγο την δουλειά που έκαναν. Αυτή η εκδήλωση, να πω ότι συνδυάζεται με το γεγονός ότι εδώ και τρεις μήνες η Αθήνα είναι παγκόσμια πρωτεύουσα του βιβλίου. Γι' αυτό και ζητήσαμε από τέσσερα σχολεία, από αυτά που εδώ και πάρα πολλά χρόνια δουλεύουν το πρόγραμμα των Λεσχών Ανάγνωσης, να έχουν στο μυαλό τους το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο που αρχίσαν τη δουλειά τους, ότι θα θέλαμε να μας παρουσιάσουν τη δουλειά τους εδώ σήμερα. Καλωσορίζω λοιπόν τα παιδιά από το πρώτο γυμνάσιο Περιστερίου. Τα παιδιά από τη νέα γενιά Ζηρίδη. Τα παιδιά από το δεύτερο πειραματικό Λύκειο Αθηνών. Και τα παιδιά από το ένατο Λύκειο Αμαρτωλής. Σίγουρα θα έρθουν να μας πούν πράγματα πολύ πιο ενδιαφέροντα από αυτά που τυπικά θα σας πω εγώ σε λίγο. Να πω ακόμα ότι έχουμε ανάμεσά μας πολλούς ανθρώπους που έχουν δουλέψει αυτή την ιστορία του γεφυρώματος του χάσματος ανάμεσα στα μαθηματικά και τον υπόλοιπο πολιτισμό, που είναι, αν θέλετε, ο κεντρικός στόχος της ομάδας Αλής και Φίλη, ανθρώπους που έχουν δουλέψει, που έχουν γράψει, βέβαια τώρα τον Τίνο τον Κορδόση, και θεατρικά έργα με αντικείμενο τα μαθηματικά, ανθρώπους που δουλεύουν σε λέσχες ανάγνωσης εδώ και 10-12 χρόνια που υπάρχει η ομάδα Αλής και Φίλη. Επιτρέψτε μου όμως μια προσωπική παρέμβαση, ένα προσωπικό χαιρετισμό, γιατί έχω την ιδιαίτερη χαρά να είναι απόψε μαζί μας ο καθηγητής μου της πρώτης γυμνασίου των μαθηματικών, ο κ. Αργύρης Καντεμίδης. Τον οποίο καλωσορίζω με ιδιαίτερη αγάπη. Δύο κουβέντες για το πρόγραμμα της ημέρας. Θα ακολουθήσει μια βαρετή ομιλία με θέμα το ποδόσφαιρο και τα κανονικά πολύγεδρα του Αρχιμίδη. Και στη συνέχεια θα έχουμε, με κάποια διαλύματα, τις τέσσερις παρουσιάσεις των Λεσχών Ανάγνωσης. Αν θυμάμαι καλά τη σειρά, θα είναι πρώτα η νέα γενιά Ζηρίδη, μετά το πρώτο γυμνάσιο Περιστερίου, μετά το δεύτερο πειραματικό Λύκειο και μετά το ένατο Λύκειο Αμαρουσίου. Και η ημέρα μας θα καταλήξει με ένα μεγάλο παιχνίδι. Το παιχνίδι λοιπόν είναι ένα παιχνίδι γενικών γνώσεων. Είναι γνώσεις που αποκτάει κανείς διαβάζοντας, βλέποντας τηλεόραση, βλέποντας, διαβάζοντας εφημερίδες, κουβεντιάζοντας. Άντε, πηγαίνοντας και στο σχολείο, να το πούμε κι αυτό. Και σίγουρα διαβάζοντας τα βιβλία που προτείνουμε στις λέσχες της ομάδας Αλής και Φίλη. Το παιχνίδι παίζεται με ομάδες. Ομάδες μέχρι 5 ατόμων. Και οι ερωτήσεις είναι πολλαπλής επιλογής. Όταν τελειώσει το παιχνίδι, η νικήτρια ομάδα θα πάρει ένα ολόχρυσο ρολόι Rolex, αν καταβάλει και 100.000 ευρώ, που είναι αυτό με μικρή διαφορά, και εντελώς δωρεάν βεβαίως βιβλία που μας παρέχουν οι χορηγοί μας, δηλαδή οι εκδόσεις Τραυλός που τους ευχαριστούμε, οι εκδόσεις Πατάκη που επίσης τους ευχαριστούμε, και μια παλιά χορηγία από τις εκδόσεις του Βήματος με βιβλία. Μπορείτε να συμμετάσχετε είτε ως έτοιμες ομάδες, μπορείτε δηλαδή να δηλώσετε στο Γιώργο τον Καρουζάκη, είναι ο άδαχτος κύριος που μου πειράζει το πάγο πόνο της ώρα, δηλώνοντάς του ότι είμαστε οι εξής 5, 4 και θέλουμε να παίξουμε ως ομάδα. Εάν υπάρχουν όμως και παιδιά μεμονωμένα που θα θέλαν να παίξουν, θα το δηλώσουμε επίσης τον κύριο Καρουζάκη και θα φτιάξουμε εμείς τις ομάδες. Έτσι και αλλιώς η δουλειά θα είναι συλλογική. Αυτό το πράγμα θα γίνει μετά το τέλος των παρουσιάσεων. Ωραία λοιπόν. Ξέρω ότι θέλετε να τελειώνουμε και σχετικά γρήγορα, γιατί έχει αγώνες ποδοσφαίρου. Στο ποδόσφαιρο λοιπόν είναι αφιερωμένη αυτή η πρώτη μας κουβέντα.
Οι πιο πολλοί από εσάς εδώ ήσασταν αγέννητοι ή μωράκια στην Κούνα, η Κούνια το 2004, όταν η Ελλάδα κέρδισε το Euro 2004, μετά από μια σειρά έτσι δυναμικών παρουσιών, τις οποίες οφείλουμε σε γκολ που βάλαμε στην Αγγλία, εδώ, εκεί, μύθοι όπως ο Χαλιστέας, ο Καρμπούνης, ο Γιανακόπουλος. Να το λοιπόν αυτό που πήραμε, με άλλο ένα γκολ, νομίζω αυτό είναι στην Τσεχία. Ένα σωρό τέτοια πράγματα. Ήταν μια δύσκολη χρονιά, εκείνη η χρονιά για τις ομάδες, γιατί ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός μαζί είχαν φάει 15 γκολ σε δύο μάτς. 8 ο Ολυμπιακός νομίζω και 7 ο Παναθηναϊκός εκτός έδρας, και έπρεπε κάπως να αποκατασταθεί η τιμή μας, και βεβαίως αυτός ο Γερμανός φιλέλλην, ο Όθον Ρεχάγγελος, στον οποίο σε μεγάλο βαθμό αποδίδουν αυτό το ευρωπαϊκό κύπελο. Επιτρέψτε μου όμως να ανακαλέσω στη μνήμη μας και άλλο ένα άτομο που ήταν καθοριστικό στο να πάρουν αυτό το κύπελο. Ήταν ο Γιάννης ο Κυράστας, που πέθανε εκείνη τη χρονιά και που η ομάδα του Παναθηναϊκού που είχε φτιάξει ήταν η βάση εκείνης της εθνικής. Στη συνέχεια οι παίκτες αυτοί σκόρπισαν εδώ και εκεί, αλλά όταν κέρδισαν νομίζω ότι του αξίζει ένας έβαινος τον οποίο ποτέ δεν είσαι. Τέλος πάντων, οι Έλληνες χαίρονται τρελά με το όταν πάρουν κάτι της. Αρχίσαν οι τρέλες, βγήκανε καθρέφτες, πράγματα, μεταμφιέσεις, σκάει και η Αθήνα τον Ιούλιο, αρχίζουν και τις τρέλες, θα έλεγε κανείς, αφού πήραμε τον Euro, ότι μας ένωσε όλους η στρογγυλή θεά. Αυτό λοιπόν είναι το σύνθημα που είδαμε και στις εφημερίδες, μας ένωσε όλους η στρογγυλή θεά, για το θεά δεν έχω καμία απολύτως αντίρρηση, για το στρογγυλή καθόλου. Και εδώ είναι λοιπόν που πρέπει λιγουλάκι να το κουβεντιάσουμε. Η μπάλα του ποδοσφαίρου δεν είναι σφαιρική, δεν είναι στρογγυλή. Απευθυνθήκαμε στους ειδικούς για να μας ενημερώσουν για το τι είναι η μπάλα του ποδοσφαίρου, στον Αρχιμίδη. Τον ρωτήσαμε και μας είπε ότι η μπάλα του ποδοσφαίρου είναι ένα ημικανονικό 32 δευτέρου τύπου, ένα από τα 13 ημικανονικά πολύεδρα που ανακάλυψε ο Αρχιμίδης γύρω στο 250 π.Χ. Τα βλέπετε και τα 13 εδώ πέρα. Χάρη και ο μαθητής που έμαθε πάρα πολύ καλά και ακριβώς έγινε. Να λοιπόν και ένα ξύλινο μοντέλο του ημικανονικού 32 του δευτέρου τύπου που είναι, λέγεται και κόλγουρο εικοσάεδρο. Αυτό το ανακάλυψα πολύ πρόσφατα. Το ανήρτησε ένας φίλος και είναι δουλειά ενός άλλου φίλου, του Γιώργου Πέτα, ο οποίος περνάει τον καιρό φτιάχνοντας τέτοια μοντέλα, θα ήταν σήμερα μαζί μας, αλλά εγκαινιάζει σήμερα μια έκθεση, γιατί από ό,τι φαίνεται στις κατασκευές κανονικών στερεών, ο Γιώργος Μάρβιν το έχει. Ελπίζω τη νέα σχολική χρονιά να τον έχουμε μια μέρα μαζί μας για να κουβεντιάσει και με τους ενήλικες και με τα παιδιά για το τι σημαίνουν για αυτόν τα κανονικά και μη κανονικά πολύεδρα και πώς τα φτιάχνει και γιατί τα φτιάχνει. Τέλος πάντων, πριν αρχίσουμε από τα μισοκανονικά, θα αρχίσουμε από τα σκέτα κανονικά. Ένα κανονικό πολύεδρο είναι ένα στερεό που όλες οι έδρες είναι κανονικά πολύγωνα. Έχουμε ένα τετράεδρο, ένα κύβο, ένα οκτάεδρο, ένα δωδεκάεδρο και ένα εικοσάεδρο. Και τίποτα άλλο. Λέγονται και πλατωνικά στερεά, θα σας εξηγήσω αμέσως γιατί. Είπα λοιπόν ότι το κανονικό πολύεδρο έχει έδρες που είναι κανονικά πολύγωνα. Ένα κανονικό πολύγωνο είναι ένα πολύγωνο που έχει όλες τις πλευρές ίσες και όλες τις γωνίες ίσες, όπως το κανονικό τρίγωνο, περισσότερο γνωστό και ως ισόπλευρο τρίγωνο, το κανονικό τετράπλευρο, περισσότερο γνωστό και ως τετράγωνο, κανονικό πεντάγωνο, εξάγωνο, εφτάγωνο και ούτω καθεξής. Μάλιστα με την άρκηστη κάποια στιγμή που βρεθήκαμε για εκδήλωση του Θελής και Φίλης στην Κύπρο, πριν ακόμα περάσει η Κύπρος στο ευρώ, βρήκαμε ότι το νόμισμα των 50 πενών ήταν κανονικό 7. Και βεβαίως προβληματιστήκαμε
για το πώς φτιάχνονται αυτά τα κανονικά πολύγωνα και εκεί πέρα επενέβη αυτός ο κύριος εδώ, Ιπποκράτης ο Χίος, από το Χίο, ο οποίος είπε εντάξει, δεν είναι τα μαθηματικά, είναι μαθηματικά, δεν είναι πάρες κύριοι και λέστε και όλα τα γεωμετρικά σχήματα πρέπει να κατασκευάζονται με κανόνα και διαβήτη. Όχι, αρχίστε, κόψω, ράψω, ψαλίδι και αυτό. Ωραία λοιπόν. Τρίγωνο, τετράγωνο, εξάγωνο, αστάγωνο, δωδεκάγωνο, πρέπει να τις θυμάστε και αυτή. Και αυτήν σίγουρα δεν τη θυμάστε. Ονόμαστε. Η δικιά είναι αυτή. Η Μαρία η άσχημη. Λοιπόν, εκτός από άσχημη όμως, ήξερε να κάνει και κανονικά πολύγωνο. Ο Πυθαγόρας που ήταν, δεν ξέρω πόσο πιο όμορφος από τη Μαρία, τέλος πάντων, κάποια στιγμή κατάφερε να φτιάξει το κανονικό δεκάγωνο και το κανονικό πεντάγωνο χρησιμοποιώντας τη χρυσή τομή και του άρεσε τόσο πολύ που το πήρε και για σύμβολο στη σχολή του. Οι Πυθαγόροι μεταξύ τους, για να αναγνωριστούν ότι είναι Πυθαγόροι, δείχναν ο ένας τον άλλον ένα τέτοιο σχήμα και λέγανε μάλιστα και το σύμβολο υγεία. Στην υγεία μας. Ωραία λοιπόν. Αλλά το πρόβλημα παραμένει. Τα υπόλοιπα και όλοι αυτοί οι σοφοί, Έλληνες, Άραβες, Λατίνοι, η Παντία προσπάθησαν να φτιάξουν και άλλα κανονικά πολύγωνα, το εννιάγωνο, το επτάγωνο, το ενδεκάγωνο, με κανόνα και διαδίκτυα. Πολλά χρόνια αργότερα, ένας νεαρούλης τότε μαθητής, αυτός εδώ, κατάφερε να φτιάξει το κανονικό 17γωνο. Και όχι μόνο κατάφερε να φτιάξει το κανονικό 17γωνο, γιατί αυτό εντάξει, αργά ή γρήγορα κάποιος θα το έφερε. Αλλά και έτσι καταλαβαίνει κανείς τι σημαίνει μαθηματικά. Πήγε το πρόβλημα ένα επίπεδο παραπάνω. Δηλαδή είπε, έφτιαξε ένα θεώρημα που λέει εάν μου δώσετε οποιονδήποτε αριθμό, μπορώ να σας πω εάν το αντίστοιχο κανονικό πολύγωνο μπορεί ή δεν μπορεί να κατασκευαστεί με κανόνα και διαβήτη. Επομένως, δεν περιμένουμε τώρα να φτιαχτεί το κοπιάστε, περάστε, δεν περιμένουμε, μην συνοστείτε. Δεν υπάρχει πρόβλημα τώρα αν κάποιον που κατέβει το 23γωνο να περιμένουμε κάποιο σοφό να φτιάξει το 23γωνο ή το 76γωνο. Ξέρουμε αν μπορεί ή αν δεν μπορεί να κατασκευαστεί. Γιατί το κριτήριο του Γκάους είναι ότι ένα κανονικό πολύγωνο μπορεί να κατασκευαστεί με κανόνα και διαβήτη μόνο αν ο αριθμός των πλευρών είναι γινόμενο μιας δύναμης του 2, 2, 4, 8, 16, 32 επί ένα γινόμενο πρώτων αριθμών του Φερμά. Η πρώτη αριθμή του Φερμά είναι η αριθμή που παίρνει την δεύτερη μορφή. Άμα στο νη βάλετε 0, 2 στη μηδενική κάνει 1, 2 και 1, 3, το 3. Άμα στο νη βάλετε 1, 2 στην πρώτη κάνει 2, 2 στη δεύτερη 4 και 1, 5 και ούτω καθεξής. Επομένως, για παράδειγμα, αυτό το ξέραμε, ότι το τρίγωνο φτιάχνεται και το εξάγωνο γιατί είναι 2 επί 3 φτιάχνεται και το δωδεκάγωνο γιατί είναι 2 στη δεύτερη επί 3 φτιάχνεται και το ίδιο το 17γωνο και στη συνέχεια το 34γωνο, το 68γωνο και ούτω καθεξής. Επίσης φτιάχνεται το 3, 5, 15, το 15γωνο, το 30γωνο, το 60γωνο. Δεν φτιάχνεται όμως το 9γωνο, γιατί το 9γωνο είναι, το 9 είναι γινόμενο δυο ίδιων αριθμών του Φερμά, δυο ίδιων πρώτων του Φερμά. Δεν φτιάχνεται το 25γωνο και φυσικά δεν φτιάχνεται το 11γωνο, γιατί το 11 δεν είναι πρώτος του Φερμά, δεν μπορεί να το 11 να το γράψετε σε αυτήν εδώ τη μορφή. Όταν τα σκέφτηκε όλα αυτά, ο Γκάους λέει ρε παιδιά, πώς πρέπει να γίνω μαθηματικός, γιατί η οικογένεια του προόριζε για δικηγόρο εκείνη την εποχή και τελικά από ό,τι φαίνεται έγινε. Ωραία λοιπόν. Τώρα μιλήσαμε για τα κανονικά πολύγωνα, να δούμε τώρα τι γίνεται με τα κανονικά πολύεδρα. Είπαμε ότι είναι πολύεδρα, στερεά δηλαδή, που όλες τους οι έδρες είναι ίσα κανονικά πολύγωνα. Τι γίνεται όμως τώρα. Ενώ υπάρχουν, δεν είπα ότι μπορούμε να τα κατασκευάσουμε με κανόνα και διαδίκτυα, πάντως υπάρχουν όσων πλευρών πολύγωνα θέλετε, κανονικά, υπάρχουν μόνο 5 κανονικά πολύεδρα. Αυτά τα 5 κανονικά πολύεδρα που ήξεραν και οι αρχαίοι Έλληνες
και τα οποία φέρουν το όνομα πλατωνικά στερεά, γιατί ο Πλάτωνας σε μια πρώτη, τελείως πρωτόγονη χημεία, την οποία συναντάμε στο έργο του Τίμεως, αντιστοίχησε αυτά τα κανονικά πολύεδρα στα τέσσερα βασικά συστατικά της φύσης. Σήμερα ξέρουμε ότι όλα τα φυσικά όντα απαρτίζονται από κάπου 108-109 διαφορετικά στοιχεία. Η πρωτόγονη χημεία του Πλάτωνα μιλάει για τέσσερα στοιχεία, τη φωτιά, τη γη, τον αέρα και το νερό, που τα αντιστοίχησε στο τετράδρο, στο εξάδρο που είναι εκεί, στο οκτάδρο και στο εικοσάδρο. Επειδή εκείνη την εποχή πιστευόταν ότι ο έξω κόσμος, ότι είναι πέρα από τη σελήνη, απαρτίζεται από μια διαφορετική ουσία, μια πέμπτη ουσία, μια πεντουσία, αντιστοίχησε το κανονικό δωδεκάδρο σε αυτή την πέμπτη ουσία. Είπα λοιπόν ότι θα σας πω λίγο, σε λίγο πώς το αποδεικνύουμε ότι δεν είναι δυνατό να υπάρξει, δεν λέω να κατασκευαστεί, γιατί υπάρχουν πράγματα που υπάρχουν, μπορούμε να τα φτιάξουμε με πλαστελίνη, με δεν ξέρω τι, όχι με κανόνα και διαβήτη. Αλλά εδώ δεν μιλάμε γι' αυτό, για κατασκευασιμότητα, μιλάμε για ύπαρξη. Δεν υπάρχει, ας πούμε, κανονικό εφτάεδρο. Δεν μπορώ να φτιάξω ένα στερεό που να αποτελείται από 7 έδρες που όλες τους να είναι κανονικά πολύγωνα ίδιου τύπου. Μπορώ να φτιάξω ημικανονικό 26έδρο. Πώς θα γίνει λοιπόν αυτό? Τα ημικανονικά πολύεδρα είναι πολύεδρα που έχουν ως έδρες τους κανονικά πολύγωνα, αλλά που δεχόμαστε να είναι και διαφορετικού τύπου αυτά τα πολύγωνα. Ας πούμε αυτό εδώ έχει τρίγωνα και τετράγωνα, αυτό εδώ έχει εξάγωνα και τετράγωνα. Αυτά είναι λοιπόν τα ημικανονικά πολύεδρα του Αρχιμίδη. Ο Αρχιμίδης τα μελέτησε όλα και βρήκε ότι είναι 13. Αυτά τα 13. Να τα λοιπόν, εδώ είναι το ημικανονικό οκτάεδρο. Πώς το φτιάχνουμε το ημικανονικό οκτάεδρο? Παίρνουμε ένα κανονικό τετράεδρο και κόβουμε, κολοβώνουμε κατά κάποιο τρόπο τις τέσσερις κορυφές. Αυτό και λέγεται και κόλουρο τετράεδρο. Και ούτω καθεξής. Και βεβαίως κάπου εδώ βλέπετε στο 32β την μπάλα του ποδοσφαίρου. Να, εδώ ένα κόλουρο τετράεδρο με τέσσερα τρίγωνα και τέσσερα εξάγωνα. Σας είπα ένα ρόμβο κυβο οκτάεδρο. Νομίζω, Μαρία, σας το βάζουμε να το πείτε για εξετάσεις στη σχολή τη δραματική. Εννοείται. Μονορούφι και μετά και ανάποδα. Και συνεχόμενα. Ναι, ναι, ναι. Πώς είναι ένα ρόμβο κυβο οκτάεδρο με 8 εξάγωνα, 12 τετράγωνα και 6 οκτάγωνα και ούτω καθεξής. Τώρα, όπως είπαμε, και που ξέρουμε ότι υπάρχουν μόνο 5 κανονικά και 13 ημικανονικά πολύεδρα. Ξέρουμε. Όταν λέω ξέρουμε, εννοώ έχουμε και απόδειξη γι' αυτό. Ποια είναι τα βασικά συστατικά που χρειαζόμαστε για να στήσουμε αυτή την απόδειξη? Πρώτα θα πάρουμε ένα πολύεδρο, είτε κανονικό είτε ημικανονικό, και θα το ξεπεράσουμε. Δηλαδή θα το κόψουμε σε όλες τις γραφές για να φτιάξουμε αυτό εδώ το πράγμα που είναι το ανάπτυγμα. Το ανάπτυγμα λοιπόν ενός κανονικού πολυγωνού αποτελείται, όπως βλέπετε, από τετράγωνα και τρίγωνα, αυτό εδώ, τετράγωνα και τρίγωνα. Ωραία. Τι πληροφορία μπορώ να πάρω από αυτό το ανάπτυγμα? Μπορώ να πάρω την πληροφορία ότι κάπου θα συναντιούνται τα πολύγωνα που το απαρτίζουν. Και εκεί πέρα που συναντιούνται τα πολύγωνα, υπάρχουν κάποιες γωνίες. Το άθροισμα αυτών των γωνιών δεν μπορεί να είναι παραπάνω από 360 μοίρες. Ή 360 μοίρες είναι πλήρης γωνία. Αυτό λοιπόν αμέσως μου λέει, δεν μπορεί να είναι καν 360 μοίρες ακριβώς, γιατί αν είναι 360 μοίρες ακριβώς δεν μπορεί να διπλώσει. Αυτό αμέσως μου βάζει πάρα πολλούς περιορισμούς. Πετάει έξω από το παιχνίδι ένα σωρό ενδεχόμενες πιθανότητες. Δεν μπορώ να έχω, ας πούμε, περισσότερα από 3 διαφορετικά πολύγωνα στην ίδια κορυφή. Για σκεφτείτε το. 3 διαφορετικά πολύγωνα στην ίδια κορυφή. Το μικρότερο σε γωνία πολύγωνο είναι το τρίγωνο. 60 μοίρες.
Το αμέσως μεγαλύτερο είναι το τετράγωνο, 90, 90 και 60, 150. Αμέσως μετά είναι το πεντάγωνο, 108, 150 και 108. Τέρμα. Αν αρχίσετε να βάζετε παραπάνω, δεν χωράνε. Επομένως, ήδη ξέρω ότι δεν θα έχω με 4 διαφορετικά πολύγωνα. Θα έχω ή με το ίδιο πολύγωνο και θα είναι κανονικό, είτε θα είναι με 2 ή με 3 διαφορετικά πολύγωνα και θα είναι ημικανονικό. Να λοιπόν ένας πρώτος περιορισμός. Ένας δεύτερος περιορισμός. Δεν μπορώ να έχω πολύγωνο με περισσότερες από 10 πλευρές. Γιατί? Γιατί ένα κανονικό πολύγωνο που το άθροισμα των γωνιών του είναι σαφώς καθορισμένο και καθορίζεται από το πλήθος των πλευρών του και αφού είναι κανονικό και έχει όλες τις πλευρές ίσες και όλες τις γωνίες ίσες, έχει όλες τις γωνίες ίσες, αυτό μας ενδιαφέρει και επομένως η κάθε μια γωνία του είναι 180 μοίρες μείον 360 δια το πλήθος των πλευρών. Παραδείγματος χάρη στο κανονικό τρίγωνο, τρεις πλευρές, 180 δια 3, 60, 180 δια 3, 60. Όχι, δεν πειράζει. Τόσο κάνει, 360 δια 3. Τέλος πάντων, τρίγωνο, ήδη ας πούμε, να πάμε στο πεντάγωνο, 360 δια 5, κύριε Κεντεβλίνη, με περάσατε, κακώς με περάσατε στην πρώτη μέση. 72, 180 μήνων 72, 108, έτσι. Επομένως, δεν μπορούμε να έχουμε πολύ γωνία περισσότερες από 10 πλευρές, γιατί στις 10 πλευρές θα έπρεπε να έχει γωνία παραπάνω. Και στη συνέχεια υπάρχει και ένας τύπος, τον οποίο επινόησαν αυτοί οι δύο φοβεροί τύποι. Είχαν γνωριστεί σε ένα διαγωνισμό ομορφιάς που είχαν βγει ο τελευταίος, ο Descartes και ο Euler, και φτιάξαν αυτόν τον τύπο που λέει κορυφές και έδρες ίσον ακμές συν δύο. Είναι μια σχέση η οποία επίσης περιορίζει τον τρόπο με τον οποίο φτιάχνουμε τα πολυεδρά. Να δείτε για παράδειγμα. Ο κύβος έχει 6 έδρες, έχει 8 κορυφές, 8 και 6, 14, έχει 12 αχμές, 12 και 2, 14. Το ημικανονικό 32 βήτα τύπου έχει 32 έδρες, έχει 90 αχμές, έχει 60 κορυφές, αν προσθέσετε κορυφές και έδρες, 90 και 2. Όλοι αυτοί οι περιορισμοί σε μία ανάλυση μαθηματική μας οδηγούν σε αυτό που σας είπα, ότι η μόνη πιθανή δυνατή συνδυασμή είναι τα 5 κανονικά και τα 13 ημικανονικά του Αρχιμήδη. Πάμε λοιπόν τώρα στην κλασική μπάλα του ποδοσφαίρου. Είναι μια μπάλα που εφευρέθηκε πρώτη φορά στο Πακιστάν σε αυτήν εδώ τη μορφή. Αποτελείται από 32 κανονικά πολύγωνα, 12 πεντάγωνα και 20 εξάγωνα. Σας ευχαριστώ που ως τώρα δεν κάνατε την ερώτηση και να μην γίνω να αμφισβητήσετε, αλλά να την κάνω εγώ. Γιατί ρε παιδιά δεν μπορούσαμε να κάνουμε σφαίρα κατευθείαν? Ήταν ανάγκη να καταφεύγουμε στα πολύγωνα? Ο λόγος είναι πολύ σοβαρός. Ο λόγος είναι ότι η σφαίρα, που είναι ένα φοβερό σχήμα, δηλαδή είναι το σχήμα που έχει τη μεγαλύτερη χωρητικότητα με τη μικρότερη επιφάνεια, επομένως θα δέχεται τις λιγότερες κλωτσιές. Είναι επίσης το σχήμα που στο επίπεδο εφάπτεται μόνο σε ένα σημείο, επομένως δεν θα δημιουργείται πρόβλημα και με την παραμικρή όθηση να κυλήσει. Είναι ένα πολύ ωραίο σχήμα, έχει όμως ένα ελάττωμα. Δεν είναι αναπτύξιμη στο επίπεδο. Δηλαδή αυτό που έκανα πριν στο 32ο που άνοιξα και το άπλωσα στο επίπεδο, δεν μπορώ να το κάνω στη σφαίρα. Δεν μπορώ να φτιάξω ένα επίπεδο σχήμα το οποίο μετά με κάποιο τρόπο να το διπλώσω και να φτιάξω σφαίρα. Άρα, οι μόνες σφαίρες που μπορώ να φτιάξω βιομηχανικά είναι οι σφαίρες που βρίσκεται στα παιχνίδια καλοκαιρινών ειδών, οι οποίες όμως δεν αντέχουν στο ξύλο, φτιάχνονται με καλούπι, πυροπλαστικές και διαλύονται έστω. Θέλω λοιπόν να φτιάξω κάτι που να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στη σφαίρα,
να το φουσκώνω και να μοιάζει πραγματικά εντελώς με σφαίρα για να το χρησιμοποιήσω για πάλι την ποδοσφαίρα. Είπαμε λοιπόν ότι θα κάνουμε κάτι. Να, ας πούμε αυτό το τριαντέτερο, φτιάχνεις ένα τέτοιο πράγμα, μπορεί να είναι περίπλοκο, αλλά άμα φτιάξεις τη μακέτα, μια οποιαδήποτε βιομηχανία μπορεί να φτιάξει τις λεπίδεσεις και χράπα να περνάει το δέρμα από κάτω ή το πλαστικό ή το οτιδήποτε είναι το υλικό, να το φτιάχνει αυτό και μετά να το ράβει σε διάφορα σημεία για να γίνει η μπάλα. Να, εδώ ακριβώς είναι η μπάλα του ποδοσφαίρου έτσι φτιαγμένη. Τώρα, μην νομίζετε ότι αμέσως ανακάλυψαν οι βιομηχανίες ή τέλος πάντων οι διάφορες φίφες και τέτοια που είναι πάρα πολύ έντοιμα όργανα, ας πούμε ο φετινός πρόεδρος της FIFA ακόμα δεν έχει πάει φυλακή. Ο προηγούμενος έχει πάει, δεν είναι. Μην νομίζετε ότι το ανακάλυψαν αμέσως, το ανακάλυψαν πάρα πολύ αργά. Για να σας πω ένα παραμύθι. Αυτές είναι οι μπάλες του ποδοσφαίρου από το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο του 1930. Βλέπετε, είχε φτιαχτεί με κομματάκια δέρμα που ήταν ταφ, τα οποία ράφτηκαν, του 1934, 1938, 1950. Παρεμπιπτόντως, ξέρετε ποιος ήταν ο Νίλς Μπορ? Νίλς Μπορ είναι Δανός φυσικός, ένας από τους δημιουργούς της κβαντομηχανικής και αυτός που έφτιαξε το μοντέλο του ατόμου. Είχε και έναν αδελφό που λεγόταν Χάραλντ Μπορ και ήταν μαθηματικός. Εκείνες τις ωραίες εποχές που γινόταν το κύπελλο, το παγκόσμιο κύπελλο λοιπόν, νομίζω στο 1934 ήταν υποψήφιοι και οι δύο για την εθνική ομάδα της Δανίας για να παίξουν στην ομάδα. Ήταν και δύο πολύ καλοί ποδοσφαιριστές, ο φυσικός ήταν τερματοφύλακας, ο μαθηματικός ήταν κυνηγός. Τον τερματοφύλακα τον κόψανε, αλλά στην Ολυμπιάδα που έγινε εκείνη την εποχή, ο Χάραλντ Μπορ έπαιξε στην ομάδα και μας έβαλε και δύο γκολ καθοριστικής σημασίας για να πάρουν το μετάλλιο. Τέλος πάντων, βλέπετε διάφορες προσπάθειες μέχρι και το 1966, με αυτήν εδώ την μπάλα, το 66 είναι το παγκόσμιο κύπελλο της Αγγλίας, και μετά, από το 1970, αποφασίστηκε να επιλεγεί αυτή η μπάλα με 32 έδρες που είναι πεντάγωνα και εξάγωνα. Το παγκόσμιο κύπελλο του 1970 πεζόταν μάλιστα μέσα στις εξετάσεις του Ιουνίου. Ένα δράμα και μάλιστα πεζόταν 1-3 μετά τα μεσάνυχτα και μετά πρέπει να πάμε να γράψουμε ξεγόθο και δίδυ κλπ. Ναι, ήταν μια χρονιά που δεν πήγαμε πάρα πολύ καλά. Μαυρό άσπρη βέβαια τηλεόραση στο πιο πολλά μέρη του κόσμου, γι' αυτό και επιλέχθηκε και το χρώμα αυτό για να διακρίνεται καλύτερα η μπάλα. Δηλαδή τα μαύρα και άσπρα θα μπορούσαν να είναι όλα άσπρα, σε πολλές μπάλες είναι όλα μπέζ. Αλλά διαλέξαν αυτό, αυτή η μπάλα λεγόταν Telstar, στο Μουντιάλ του 1970, στο Μεξικό, είναι η πρώτη φορά που επελέγει, γιατί όπως αποδεικνύεται από φυσική άποψη, αυτό εδώ το σχήμα είναι από τα πιο ανθεκτικά και μια μπάλα του ποδοσφαίρου πρέπει να αντέχει, όπως είπαμε, στο ξύλο. Μέχρι λοιπόν το 2006, το κόλλουρο εικοσάεδρο κυριάρχησε, δηλαδή σε όλα τα παγκόσμια πρωταθλήματα μέχρι το 2006, άσχετα με τα σχήματα που βλέπετε, η δομή είναι πάντα πεντάγωνο-εξάγωνο. Υπάρχει μία μπλόφα για το Μουντιάλ της Αργεντινής του 1978. Προσοχή, η μπάλα είναι ίδια, πεντάγωνο-εξάγωνο. Πάνω όμως σε αυτή την μπάλα που είναι η μικρονομικό 32 δευτέρου τύπου με πεντάγωνα και εξάγωνα, ζωγραφίστηκε μια άλλη εικόνα με 20 τρίγωνα και 12 δεκάγωνα, ούτως ώστε να δημιουργείται η μεγαλύτερη αίσθηση στο μάτι της τρογγυλάδας. Δεν είναι όμως αλήθεια αυτό που ενδεχομένως θα βρείτε σε πολλά site και καμιά φορά και σε δικές μου παλιότερες αναρτήσεις, ότι ήταν άλλο το πολύεδρο. Το πολύεδρο ήταν αυτό. Η μούρη του ήταν διαφορετική λόγω βαψίματος.
Έτσι, βλέπετε, το δεκάγωνο έχει ήδη αρκετές πλευρές ώστε να μοιάζει με σφαίρα. Μετά το 2006, πήρε την εκδίκηση της χημία, δηλαδή φτιάχτηκαν υλικά αρκετά ανθεκτικά ώστε η στερεότητα της μπάλας να μην εξαρτάται από τη δομή τόσο πολύ και έχουμε διάφορες έτσι παράξενες δομές. Βέβαια, έχει πάρα πολύ πλάκα η Τζαμπουλάνη του 2010. Οι τερματοφύλακες είπαν ότι τέτοια μπάλα δεν έχουν ξαναδεί της κακιάς ώρας. Και τώρα στο σημερινό Μουντιάλ, η Telstar 18 προσπαθεί να μιμηθεί στο χρώμα την μπάλα εκείνης της εποχής, αλλά πια αποτελείται από 14 κομμάτια που δεν είναι κανονικά πολύ. Ευτυχώς δεν περιμέναμε μόνο από αυτό να βλέπουμε τους ομίλους στη μαθηματική και με χαρά ο Μέση με σύγκρουση δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο που χρησιμοποιεί τα κανονικά πολύεδρα, γιατί όταν σούταρε ο Πελέ, απέκρουσε ο Μπακμίνστερ Φούλερ. Ο Μπακμίνστερ Φούλερ ήταν ένας αρχιτέκτονας και μηχανικός, αυτός που επινόησε τους γεωδετικούς θόλους, δηλαδή κτίρια εξαιρετικά ανθεκτικά και με πάρα πολλά άλλα προσόντα που θα σας πω σε λίγο, τα οποία είναι όλα βασισμένα σε κανονικά και ημικανονικά πολύεδρα. Τα οποία έχουν το όνομα γεωδετική θόλη. Οι γεωδετικοί θόλοι λοιπόν έχουν πολλά πλεονεκτήματα. Πρώτα είναι εξαιρετικά ανθεκτικά και επομένως αν θέλει κανείς να φτιάξει ένα παρατηρητήριο σε μια βουνοκορφή και να το βαράνε οι κεραυνοί και οι αέριδες, είναι καλό να το φτιάξει έτσι. Είναι εξαιρετικά ευσταθής, είναι εξαιρετικά ελαφριά. Αν ήταν να φτιάξεις το αντίστοιχο κτίριο με μπετόν σε ορθογώνια σχήματα αντί σε σχήματα τέτοιων πολιέδων, θα είχες πολύ περισσότερο υλικό, πολύ μεγαλύτερο βάρος, μην έχεις το πλούτο διαθέσιμο χώρο, είναι αντισεισμικά και κυρίως αυτό το βάρος κατανέμεται ομαλά, έτσι ώστε από όπου και να το βαράς, να αντέχει όλο και πιο πολύ. Τόσο πολύ που τώρα το ημικανονικό 32 του δευτέρου τύπου, δηλαδή μπάλα του ποδοσφαίρου, φέρει και το όνομα Φουλερένιο ή Μπακμίστερ Φουλερίνι. Άλλο ένα από τις εξετάσεις. Ωραία λοιπόν. Και όταν ξεκίνησαν οι ποδοσφαιριστές και διαδέχτηκαν οι αρχιτέκτονες, ήρθαν από δίπλα και είχε νίκη. Εδώ βλέπετε τον άνθρακα 60. Το μόριο του άνθρακα όπως το βλέπουμε στην γήινη εφαρμογή του αποτελείται από 6 άτομα άνθρακα. Αυτό το μόριο, το οποίο επίσης λέγεται Μπακμίστερ Φουλερίνι, αποτελείται από 60 άτομα άνθρακα που έχουν ακριβώς τη δομή της μπάλας του ποδοσφαίρου. Αυτό εντοπίστηκε να κατασκευάζεται στο διάστημα υπό πολύ σκληρές συνθήκες, εκρήξεις και τέτοια πράγματα, αλλά αυτοί οι τρεις κύριοι χημικοί πήραν το Νόμπελ του 1996 γιατί κατάφεραν να κατασκευάσουν ένα τέτοιο μόριο άνθρακα στη γη. Και τι μας νοιάζει εμάς, μας νοιάζει. Γιατί ένα τέτοιο μόριο άνθρακα χρησιμοποιείται σήμερα στη βιομηχανία και είναι μία από τις σοβαρότερες ελπίδες που έχουμε για εξοικονόμηση ενέργειας. Όπως ίσως θα ξέρετε, δεν έχουμε καμία απολύτως δυσκολία σήμερα που κάνει ζέστη να παράξουμε άφθονη ενέργεια εκμεταλλεύσιμα, άφθονο ρεύμα. Ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα θα πρέπει να την καταναλώσουμε τώρα, δεν μπορούμε να τη φυλάξουμε για το χειμώνα. Δεν μπορούμε να φτιάξουμε μπαταρίες αρκετά μεγάλες και δυνατές ώστε την ηλεκτρική ενέργεια που θα παράγουμε σήμερα από την ηλιοφάνεια να την έχουμε και το χειμώνα που θα είναι σκοτεινός ο καιρός. Η ελπίδα μας να φτιάξουμε τέτοιου είδους μπαταρίες έγινε στην ύλη αυτή, την Μπακμίστερ Φουλερίνι.
κάνουν τα λευκά αιμοσφαίρια και κοπανάνε τον ιό, αλλά επειδή ο ιός είναι μικρανικό 32, αντέχει και δεν παθαίνει και δυστυχώς ο ιός του AIDS το ξέρει ακόμα καλύτερα και είναι πάρα πάρα πολύ ανθεκτικός. Τέλος πάντων, για να μην τα πολύ λόγω, όλες αυτές οι ιστορίες, μπάλες ποδοσφαίρου, γεωδετική θόλη, σπίτια του μέλλοντος, χημικές ενώσεις και όλα αυτά βασίζονται στα επικρατικά πολύεδρα, σε αυτά τα πολύεδρα που μελέτησε πριν από πολλά 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 χρόνια ο παππούλης μας, ο οποίος σε μια άλλη ευκαιρία της ζωής του είχε πει κιόλας, δώστε μου κάπου να σταθώ και εγώ θα κουνήσω ακόμα και τη γη. Να είστε καλά.